Ο ΣΥΡΙΖΑ επιχειρεί να ασκήσει επιπλέον πίεση στην κυβέρνηση για τη σφαγή των τεμπών, θέτοντα στο στόχαστρο τον πρώην Υπουργό Μεταφορών Κώστα Καραμαλή, αποδίδοντά του ποινικέ ευθύνε. Η αξιωματική αντιπολίτευση για πρώτη φορά έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Ζήτησε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να δεσμευτεί ότι θα ψηφίσει τη συγκρότηση προανακριτική επιτροπή, όπω προβλέπει το άρθρο 86 του Συντάγματο. Το κατηγορητήριο του ΣΥΡΙΖΑ αφορά ποινικέ κακουργηματικέ ευθύνε και ειδικότερα στα δικήματα της ανθρωποκτονία από ενδεχόμενο δόλο, της διατάραξη ασφάλεια συγκοινωνιών και τη έκθεση μέσω των πράξεων και των παραλήψεών του σε μια σειρά από γεγονότα, που κατά την κρίση τη αξιωματική αντιπολίτευση έχουν αιτιώδη σύνδεσμο με το τραγικό δυστύχημα. Το επίμαχο κείμενο κατατέθηκε στα χέρια του Σταύρου Καλαφάτη, γραμματέα τη Κοινοβουλευτική Ομάδα τη Νέα Δημοκρατία, προκειμένου εκείνος να ενημερώσει τον Πρωθυπουργό. Ενώ την ίδια ώρα ο Στέφανο Κασελάκη, με μια αναρτησή του, επέδειξε το κατηγορητήριο, απαντώντα με αυτόν τον τρόπο στον πρώην Υπουργό αλλά και στον Πρωθυπουργό και στη φράση του. Όποιο έχει συγκεκριμένε κατηγορίε, σα τι φέρει. Στη Νέα Δημοκρατία και στην κυβέρνηση φυσικά δεν πρόκειται να προβούν σε σύσταση προανακριτικής επιτροπής και θα επιχειρήσουν να καλυφθούν πίσω από τις λεπτομέρειες του συντάγματος. Και αυτό γιατί το Σύνταγμα αναφέρει πως όποιος έχει ενδείξει ενοχής για πράξεις ή παραλήψεις πολιτικών προσώπων έχει τη δυνατότητα να συντάξει κατηγορητήριο, το οποίο θα περιέχει και πρόταση για τη σύσταση προκαταρκτικής εξέτασης. Και αφού συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό υπογραφών να το φέρει στην Ολομέλεια της Βουλής σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία. Το κατηγορητήριο δεν κατατέθηκε στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου αλλά στο γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Φυσικά ο Στέφανο Κασελάκη και ο ΣΥΡΙΖΑ το γνωρίζουν αυτό, αλλά δεν ήταν αυτό ο σκοπό εξ αρχή. Σκοπό ήταν δύο μήνε πριν τι ευρωεκλογέ να φανεί ότι η κυβέρνηση έχει στριμωχτεί και κρύβεται πίσω από τυπικότητε για να συγκαλυφθούν οι ευθύνε του πρώην Υπουργού Μεταφορών. Υπάρχει λόγο που επιμένουν στο ΣΥΡΙΖΑ στι ευθύνε του Κώστα Αχηλαίο Καραμανλή.